δόξα τη βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνος των ενημήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντα ψυχά σημών. Ευλογητός η Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κρυόμεθα υπέρ του εισακούς εκείον των Θεών ημών, φωνής της δέησεως ημών. Ορκίζομαι να είμαι πιστός εις την πατρίδα. Να είμαι πιστός εις την πατρίδα. Να υπακούω εις το Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω εις το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτω στα καθήκοντά μου και ευσυνειδήτω στα καθήκοντά μου. Με δίκοντα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σκαλτσιώτης Γεώργιος του Αντωνίου. Ζορμπάς Ιωάννης του Περικλέους. Γεμίτσαρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου. Μούρτζης Γεώργιος του Παναγιώτη. Βατικιώτης Δημήτριος Δάουλος του Αντάργυρου. Πάλης Στυλιανός του Παναγιώτη. Οικονόμου Νικόλαος του Τρίφωνα. Βέδες Ευάγγελος του Ιωάννη. Λορέτζος Αθανάσιος του Γεωργίου. Σαλπαία Στάθη Κατερίνη Κέτη του Παναγιώτη.
Μεσημεριανός στην Ενός του Νικολάου. Μαρμαρινός Παναγιώτης Αγίης του Κυριάκου. Πάλης Ελευθέριος του Στυλιανού. Μαρμαρινός Σταμάτιος του Χρήστου. Κραουνάκης Γεώργιος του Μιχαήλ. Κουκούλης Παναγιώτης του Ιωάννη. Τερούδης Νικόλαος του Ευαγγέλου. Λεούσης Νεκτάριος του Χρήστου. Πούντος Νικόλαος του Ευαγγέλου. Πούντος Ιωάννης του Φωτίου. Δούκας Σωκράτης του Γεωργίου. Τρίμης Κυριάκος του Νικολάου. Τζίτζης Φίλιππος του Γεωργίου. Γρηγορόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου. Μπελής Αντώνιος του Θωμά.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, Καραγιάννης Δημήτριος Κατηλιέρος του Ευαγγέλου. Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, Παπαργύρης Γεώργιος του Νικολάου. Πάνου Ανδρέας του Βασιλείου. Αλιφαντή Κλαβά Νεκταρία Ρούλα του Αντωνίου. Μπαρουλάκης Εμμανουήλ του Παναγιώτη. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, Γρυπαίος Ηλίας του Αντωνίου. Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, Κουκούλη Μάνια Χρυσάνθη του Παναγιώτη. Πάλης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου. Κασιμάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ. Χριστοφόρου Χριστόφορος του Παναγιώτη. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης, Λορέτζος Κωνσταντίνος του Σταύρου. Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης, Κουκούλης Παντελής του Μιχαήλ. Μήτρος Χρήστος του Άγγελου.
Γιαννούλης Μινάς του Γεωργίου. Πακομήτρου Βασιλική του Παναγιώτη. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, Λεούσης Εμμανουήλ του Μιχαήλ. Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, Μάντζιος Κωνσταντίνος του Χρήστου. Ροδάκης Λάμπρος του Παναγιώτη. Καλδαίος Θωμάς του Αναστασίου. Σκλάβενας Χρήστος του Σπυρίδωνος. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας, Αμάθης Αναστάσιος του Ανάργυρου. Τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας, Μούρτζης Παναγιώτης Νότης του Σόζοντος. Μάρτης Μιχαήλ του Παναγιώτη. Καλούμε τον νέο Δήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Μούρτζη, στην πρώτη του επίσημη ομιλία. Άγιοι Πατέρες, Οσιωτάτη Μοναχή, κύριε Βουλευτά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Εκπρόσωπε του Δημάρχου Έγινας, κύριοι Εκπρόσωποι των Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας, κύριοι Πρόεδροι και Μέλη Συλλόγων Έγινας, κύριε Πρόεδρε και Μέλη της Επαγγελματικής Ένωσης Έγινας, κύριοι Εκπαιδευτικοί και Εκπρόσωποι Συλλόγων, Γονέων και Κηδεμόνων Έγινας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτές οι στιγμές είναι ιερές. Η ορκομοσία που πραγματοποιήσαμε πριν από λίγο της νέας Δημοτικής Αρχής και των τοπικών συμβουλίων είναι σημαντική για το νησί μας, για τους δημότες μας. Είναι μοναδική για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά. Πέρα και πάνω από όλα είναι η στιγμή του όρκου ευθύνης και η αφετηρία ενός πραγματικά νέου ξεκινήματος και ελπίδας. Αναλαμβάνοντας σε λίγες ημέρες
τη διοίκηση του Δήμου, οι συνεργάτες μου και εγώ στεκόμαστε με μεγάλη προσοχή ενώπιον των πολλών διαχρονικών προβλημάτων. Αυτές τις τεράστιες δυσκολίες καλούμαστε να τις μετατρέψουμε σε ελπίδα και προοπτική. Για να τα καταφέρουμε όμως απαιτείται σκληρή δουλειά από όλους, σωστή σύνθεση, συνένεση και συνεργασία. Η αλληλεγγύη και η έτοιμη συνεργασία είναι αυτά που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος μας. Γιατί όλοι μαζί ενωμένοι θα κουβαλήσουμε το φορτίο που αναλαμβάνουμε, αποβλέποντας τη σύνεση, την εντιμότητα, την αξιοπιστία και εν τέλει την πραγμάτωση των στόχων. Η αξιοπιστία και η αξιοκρατία είναι η υποχρέωση όλων μας, αλλά πρωτίστως επιλογή μας. Αυτό θα το περιφρουρήσουμε σαν κόριο οφθαλμού και απευθύνομαι στους συνεργάτες μου, στους αντιδημάρχους, στους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων και κοινοτήτων, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους των οργανισμών, στους δημοτικούς συμβούλους και τους επισημαίνω ότι έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις έναντι όλων των δημοτών και ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί, φίλοι και εχθροί. Διανύουμε μια περίοδο βαθιάς κρίσης σε επίπεδο αξιών. Η πολύχρονη οικονομική κρίση που μαστίζει την κοινωνία μας είναι απόρρια κακών πολιτικών εφαρμογών του χθες και του σήμερα.